πιάτα. Μπιτσόβαρο σήμερα. Τύπου, πω, τέλεια, τέλεια. Έτσι, ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι. Μια χαρά ξεκινήσαμε. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, κουτσουνάκια μας. Όπου κι αν είστε και από όπου κι αν μας βλέπετε. Καλημέρα, παιδιά, εδώ μέσα στο στούντιο. Καλημέρα, Φρανιτάρα μου. Καλημέρα, Μαντούρια. Τι έχεις σήμερα, δεν σε βλέπω καλά. Κρύωμα έχω από χθες, δεν βλέπεις. Δεν σας τα λέγαμε χθες, ρε παιδιά, ότι έχουμε εδώ ένα air condition το οποίο ή που δεν θα τα ανοίγουν καθόλου. Καλή ώρα σήμερα. Ή που όταν θα το ανοίγουνε θα είναι στους μείον 80 βαθμούς. Άστο, τι έκανες καλέ, τι άνοιξες εκεί πέρα. Τα ανοίγω τα βίντεο. Λοιπόν, και κρύος ο Φρανίτος, έχεις και τέτοιο, έχεις καταρροή. Όχι, προχθές είχα πυρετό. Πυρετό, οχ. Κάτσε εκεί που είσαι όμως, μην πλησιάζουμε και πολύ κοντά. Τι. Και κόλλησω κι εγώ. Είδες. Και εσύ πολύ βλάχο. Να στέλνετε τα μηνυματάκια σας, παιδιά, εδώ στο Λόκα. Σας περιμένουμε να μας πείτε τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, ειδήσεις, ό,τι εσείς θέλετε. Μπορείτε να τα στείλετε στο Twitter, @LokaReportMTV, ή αλλιώς μπορείτε να τα στείλετε στο Facebook, κάτω από τη φωτογραφία του Λόκα Report, μέσα στο official page του MTV. Το τι? Στο official page. Α, εντάξει. Page. Κάνω λίγα σαρδά μου τώρα τελευταία. Όπως πάντα δηλαδή, τι τώρα τελευταία. Πέντατο! Λοιπόν, δεν το ξανά. Πες μας καλέ τα νέα. Πέντατο! Τι να πετάξει το καλούμπιο. Αξανά, δεν το πήρα. Πέντατο! Έλα ρε. Πιάστο. Πέντατο! Κάντο λάσο. Έλα, σαν Ινδιάνα Τζόνς. Πω, τι φαντασμαγορία. Western το έχουμε κάνει εδώ. Όπως λέει και η μάνα μου, American Western. Ο πατέρας σου θα έρθει. Όχι. Γιατί? Γιατί χθες του πήρανε τα μυαλά αέρα, άσε με. Τι σου είπε? Μου λέει, θα έρθω στην εκπομπή. Ναι. Μαντούρια. Να έρθει. Λέω, όχι μπαμπά, λέω να κάτσεις εκεί που κάθεσαι, άσε, τι μου τον ξεσηκώσατε. Γιατί? Μας βλέπει να τώρα. Έρθει. Όχι, δεν θα έρθει. Να έρθει. Δεν θα έρθει. Κύριε Χρήστο, να πάρετε και τηλέφωνο αν θέλετε. Μεγάλος άνθρωπος, σταμάτα, μην είναι τέτοια. Μας βλέπει και ο Χάρης, θα δώσουμε φιλιά και στο Χάρη. Και φιλιά και σε όλους εσάς. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να διαβάσουμε κανένα μηνυματάκι, έτσι, ή να πάμε κατευθείαν στις ειδήσεις. Όχι, δεν πάει κατευθείαν πουθενά. Ωραία. Πάμε να πούμε μερικά μηνύματα από αυτά που μας έχετε στείλει εσείς από το πρωί, όσα μας έχετε στείλει δηλαδή. Να ξεκινήσω Twitteράκι, Φρανίτο, ή θέλεις να ξεκινήσεις? Ξεκινά εσύ. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Η φίλη μας η Νίνα μας λέει καλημέρα, Φρανίτο, περαστικούλια, μαντό κουκλάρα. Ευχαριστούμε πολύ, Νινάκι. Η Mrs. Irwin μας λέει καλημέρα ομορφιές, καλημέρα ομορφούλα μας. Η Μυρτό μας λέει καλημέρα παιδιά, σας αγαπάμε και εμείς σας αγαπάμε, καλημέρα Μυρτάκι μας. Η φίλη μας η Σοφίνα μας λέει κάντε αφιέρωμα στους One Direction στις 23 Σεπτέμβρη του 2014 σας, παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί είναι η μέρα που δημιουργήθηκε η μπάντα. Επίσης λέει... Συγγνώμη, δεν αποφασίσουν πότε έγινε η μπάντα. Πριν ένα μήνα δεν μας είπαμε ότι έκλεισαν 4 χρόνια. Δεν το θυμάσαι. Προχτές αυτό. Και πριν ένα μήνα το είπαν. Ναι, λέει τώρα ότι δημιουργήθηκε τότε η μπάντα. Αλλά μήπως το μετράνε από το πρώτο τους live, μήπως το μετράνε, δεν ξέρω από τι. Τέλος πάντων, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Εγώ είχα κάνει ένα αφιέρωμα, ολόκληρη εκπομπή, ειδικά στο One Direction. Το είδατε τώρα. Ελπίζω να κάνουμε κι άλλο. Δεν ξέρω. Πού το έκανε? Στο Cooler. Ολόκληρο αφιέρωμα ξεχωριστά για τον καθένα. Η Νάγια μας λέει, είστε φανταστικοί, σας αγαπώ πάρα πολύ, μπορείτε να βάλετε One Direction και 5SOS. Θα το πούμε στον Νίκο. Νίκο, βάλε κανένα χαλί One Direction. Η Μαριλένα μας λέει, σήμερα είναι τα γενέθλια του Λουκ Χέμινγκς από τους 5... Εχθές δεν ήταν. Εχθές μας έστειλαν το μήνα. Ρε κορίτσια, αποφασίστε. Όχι, έχει δίκιο. Έχει δίκιο, χθες μας το έστειλε, αλλά εγώ το διάβασα σήμερα. Και η Μέρκελ! Να μην η γέννηση του Εωσφόρου. Τέλος πάντων, έχουμε και εδώ πάρα πολλά μηνυματάκια. Η Βασούλα μας λέει, σας αγαπώ, σας λατρεύω. Λατρεύω αυτό που κάνετε, συνεχίστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η φίλη μας Κωνσταντίνα, καλημέρα κουκλάκια, όπως πάντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Αυτά μόνο. Και, όχι, συνεχίζουν και μας στέλνουν. Έχω και άλλα τώρα. Διάβασε. Μην τρέπεσαι. Ο φίλος μας, περίμενε. Οι φίλοι μας πάλι, οι Μαρίνες γιορτάζουν σήμερα, όντως. Χρόνια πολλά στις Μαρίνες. Όχι στις Μαρίδες, στις Μαρίνες. Η Μίσης Irwin μας λέει η One Direction όντως στις 23 Σεπτέμβρη δημιουργήθηκαν. Μας το επιβεβαίωσε και το καρατσοκάρισε. Πω. Ο Κωνσταντίνος λέει καλημέρα παιδιά, ξύπνησα και έβαλε κατευθείαν μάτι, σας αγαπάμε πολύ. Γεια σου Κωνσταντινάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Λουκάς μας λέει καλημέρα από ένα γραφείο στη Φιλανδία. Ο Λουκάς ο φίλος, άκου.
Έβαλα και τους Φιλανδούς να σας ακούν για να μαθαίνουμε πώς, για να μαθαίνουν πώς γίνεται μια εκπομπή. Λοιπόν, Λουκά, Λουκά, στάτα. Λουκά, αν μας βλέπεις, θέλω να μου στείλεις ένα μήνυμα εδώ τώρα. Όχι, πες στα αγγλικά και σε βλέπω στη Φιλανδία. Πες στα αγγλικά. Και να μας στείλεις καλημέρα στα φιλανδικά. Worker from Finland. Καλημέρα από Ελλάδα στα φιλανδικά. Αυτό. Worker from Finland. Worker there. This is the way to make a good TV show. Good morning. Not the TV show in Finland. We are the good way. Ο Λουκάς μου είχε στείλει στο Twitter ένα μήνυμα και μου είχε στείλει τη φωτογραφία όπου μας βλέπει live streaming από το YouTube. Μπεθαίνω. Good morning, Λουκάς. Λουκάς, you are perfect. Μαντά, αφού έχουμε το Google Translator, γιατί δε. Ο Andreas Loves Demi μας λέει, την Κυριακή Μαντώ τελικά πήγε στο S-Beat στην Demi. Εγώ πέρασα τέλεια. Δευτέρα έχω γενέθλια. Χρόνια σου πολλά από τώρα. Κουτσουνάκι μου να μας στείλεις να θυμηθούμε, να σου πούμε χρόνια πολλά. Ξέρεις πώς είναι όλα στα φιλανδικά. Μόι. Ποιο? Μόι. 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 Στείλε, Λουκά. Στείλε, αν μας βλέπεις. Στείλε. Μας έστειλε. Μας έχουν στείλει βέβαια άλλα παιδιά. Μόλι! Η Σοφίνα μας λέει: είστε τέλειοι, σας αγαπάμε. Μακάρι να κάνετε αφιέρωμα γιατί το θέλουν πάρα πολλά κορίτσια και ευχαριστούμε πολύ. Θα το πούμε μία μέρα στην αρχισυντάκτριά μας να μας κάνει το. Αλλά το Λόκα δεν είναι για αφιέρωμα. Δεν είναι, μωρέ, αλλά τώρα στις τελευταίες τις καλοκαιρινές δεν πρέπει να κάνουμε μία ξεχωριστή εκπομπή. Κάνουμε έτσι μία αφιέρωμα. Θα αλλάξουμε την προσωπικότητά μας τώρα στο τέλος. Μα δεν σου να αλλάξουμε, θα κάνουμε. Θα αλλάξουμε απλά για αντί να πούμε 10 ειδήσεις, θα πούμε μία. Κάθε μία για τους, ένα παιδί από τους One Direction. Αφού έχουμε κάνει και γάλλο σήμερα, νομίζω, με τους One Direction. Μόνο ένα γάλλο. Έλα τώρα. Θα ευχαριστηθούν τα κορίτσια. Και οι Stunners και οι Believers. Να κάνουμε τα τελευταία, δεν θα ήταν ωραία να κάνουμε αφιερωματικές. Μακάρι να μπορούσαμε, δηλαδή, λέω εγώ τώρα. Η Νεφέλη μας λέει: καλημέρα, παιδάκια μου, τι κάνετε. Μαντώ, είσαι κουκλάρα, Φρανή, το ωραίο κούρεμα. Κουρεύτηκα πριν δύο εβδομάδες. Μας στέλνουν πολλά πολλά μηνυματάκια. Ευχαριστούμε, παιδιά, για τη συμμετοχή σας. Πραγματικά. Φρανιτάκι μου, θα πας και στο Facebook ναι. Να μας πεις τι έχουν στείλει. Η Γκριζέλα, καλημέρα, μπρεπάρεα. Είστε πάντα κουκλάκια. Η αγαπημένη μου πρωινή εκπομπή είστε. Βάλτε λίγο voice and noise να ξυπνήσει και το κολιτουμπίνι. Τι είναι αυτό? Το κολιτουλίνι μου. Ο μπίνι γράφει. Μη πει. Κολιτουμπίνι. Ναι. Το μάλλον ήθελε να πει η κολλητή μου, ο κολλητός μου, κάτι τέτοιο. Η Αρτιόλα λέει: καλημέρα, γλυκάκια. Σας λατρεύω τόσο πολύ. Είστε υπέροχοι, σας βλέπω κάθε μέρα. Σας παρακαλώ, βάλτε boys and noise. Η Κιβωτού μας λέει: καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Στη Μαντώ και στον. Κιβωτού γράφει εδώ. Κιβωτού. Σας λατρεύω, σας παρακαλώ, βάλτε boys and noise. Και διάβασα μια είδηση, γιατί είμαι μπουκωμένο και δεν μπορώ να διαβάσω τώρα. Τι? Είμαι μπουκωμένο και δεν μπορώ να διαβάσω. Να διαβάσουμε είδηση, θέλεις. Break. Break, πάμε. Τέλεια. Φεύγω. Κιβα χουομέντα. Έτσι είναι το καλημέρα, λέει ο Λουκάς. Κιβα χουομέντα. Κιβα χουομέντα, φίλα. Χουομέντα. Κιβα χουομέντα. Πώς διαβάζεται αυτό, ρε? Κιβα χουομέντα. Κιβα χουομέντα. Κιβα χουομέντα. Θα μας βλέπουν τώρα οι άνθρωποι, θα λένε τι είναι αυτή, ρε φίλε. Χόι. Πώς μιλάνε. Μόι, μόι, κιβα χουομέντα. Χιουάχουμέντα, έτσι. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά μηνυματάκια, θα τα πούμε μετά, στη συνέχεια. Πάμε να πούμε όμως την πρώτη μας είδηση, να δούμε έτσι τι γίνεται στον κόσμο. Λέω, πάμε λέω στην πρώτη μας είδηση. Λοιπόν, όχι, Μαντώ, πάμε να πούμε αυτό που συνελήφθη χθες ο Τρομοκράτης, παιδιά, έτσι. Ο Τρομοκράτης. Ο Μαζιώτης. Έτσι, συνελήφθη χθες. Αλλά έγινε... εντοπίστηκε στο μοναστηράκι. Εκεί, στο στενό που θυμάσαι που πήρες εσύ το milkshake, η μέρα που πήγαμε για τη φωτογράφηση. Και εγώ... Το και... Όχι ρε, αυτό είναι στην Ερμού πάνω. Όχι, ήταν... Όταν λένε μοναστηράκι, λένε μοναστηράκι... Στην περιοχή. Την περιοχή, αλλά ήταν στην Καπνικαρέα. Εκεί που πυροβόλησε. Ναι, εκεί στα στενά που είναι τα τέτοια. Τι λέει, ρε, παιδί. Εκεί που είναι την τράπεζα που έχω εγώ το λογαριασμό. Ναι, ναι, ναι. Εκεί. Λέει, άκου να δεις πώς το βρήκε τώρα η αστυνομία. Λέει ότι τον παρακολουθούσαν από τις κάμερες που έπαιρνε, χρησιμοποιούσε μετρό, ξέρω εγώ, ηλεκτρικό. Και τον παρακολούθησαν και βλέπανε τις διαδρομές του που τις έκανε συχνά και του στήσανε καραούλι και τον πιάσανε τότε. Τι είναι καραούλι? Ότι του τη φυλάγανε, ρε παιδί μου. Την είχαν στημένη και τον πιάσανε τελικά. Εντάξει, είναι σημαντική είδηση αυτή. Βέβαια, εμείς είπαμε να μην τη σχολιάσουμε έτσι, τώρα που είναι καλοκαίρι. Τώρα, πρωί-πρωί, αίμα και πυροβολισμούς και τέτοια. Ναι. Όχι ότι είναι, ας πούμε, κάτι δυσάρεστο. Ευχάριστο είναι όταν συλλαμβάνονται έτσι, άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαπράξει εγκλήματα ή έχουν κάνει κακουργηματικές ενέργειες.
Το θέμα είναι ότι εντάξει, τώρα νομίζω ότι μπορούμε να κοιμόμαστε έτσι πιο ασφαλείς. Όχι, ακόμα έχουμε το ξηρό. Ο ξηρός, εσύ πού να έχει εξαφανιστεί αυτό ο άνθρωπο, πού να έχει πάει. Λες να έχει πάει πουθενά στην επαρχία σε κανένα χωριό. Εγώ νομίζω ότι είναι Τουρκία αυτό. Πώς πέρασε Τουρκία. Αφού έτσι και τον μαζέψουν από εκεί έτσι και καταλάβουν ποιο είναι, τον έχουν στείλει σούμπιτο κατευθείαν. Σιγά. Τι σιγά, ρε. Σιγά. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, τώρα αυτό φοβάται και από του Αμερικάνου. Γιατί άμα τον πιάσουν. Τελείως. Τον πάνε στη. Μπορούν να τον παγάγουν, τον πάνε στην Αμερική. Δεν ξέρει. Ρε φίλε, τώρα, άνοιξης μεγάλη, όχι είναι. Μόνο αυτό, πάμε να κάνουμε ένα μικρό γύρισμα σε τι συμβαίνει στην Ελλάδα αυτά τα πράγματα. Έχεις δει αυτόν τον άνθρωπο ναι. που ήταν μπλεγμένο σε θέματα, ένας με πετρέλαιο κτλ. Τα πάρτι που έφτιαξε στη Μύκονο. Τσαμπάνιες από εδώ, τσαμπάνιες από εκεί. Έχουν κλείσει παραλίες για αυτόν τον άνθρωπο το μια εβδομάδα. Όχι το Λάκι. Άλλος, πιο νέος, δεν μπορώ να πω το όνομα τώρα γιατί δεν το θυμάμαι. Τέλος πάντων, ο Χίψη είναι. Και ρε φίλε, ότι... να είναι δικασμένος γι' αυτό. Πω, πάρτις, από εδώ, από εκεί, λεφτά, τσαμπάνιες, πω. Άμα όμως όλα αυτά που έκανε, τα πάρτι, τα λεφτά, οι σαμπάνιες και αυτά, ήταν εις βάρος του κράτους, εις βάρος του δημοσίου, δεν θα πρέπει να μπει μέσα. Δηλαδή, εγώ και εσύ, ας πούμε, που πληρώνουμε, που είμαστε καθόλου ανώμημοι, πληρώνουμε τους φόρους μας. Είμαστε νόμιμοι σε όλα τις υποχρεώσεις. Εσύ δεν είσαι νόμιμη. Τόση ομορφιά να περπατήσεις στον δρόμο είναι παράνομη. Σταμάτα, ρε. Λοιπόν, γιατί ας πούμε αυτοί που φοροδιαφεύγουν και που τα τρώνε εις βάρος του κράτους και εν τέλει εις βάρος της δικιάς μας της καμπούρας, έτσι. Εγώ δεν έχω καμπούρα. Που λέει ο λόγος. Δεν έχει, μωρέ, άστονα. Δεν έχω. Λοιπόν, όχι, καλά κάνουν και τους μαζεύουν. Τι να πούμε. Λένε ότι το ριγέ παχαίνει, αλλά εγώ είμαι όμορφος. Το ριγέ παχαίνει όταν είναι έτσι, ναι, όπως το φοράς. Όταν είναι κάθετο, προς τα έτσι, σε ψηλώνει. Σε μακραίνει και καλά, ναι, υποτίθεται. Όχι, δεν αδυνατίζει. Αυτό αδυνατίζει, όχι, αυτό δεν αδυνατίζει. Αυτό παχαίνει, ναι, σε κάνει πιο... Πάμε. Λοιπόν. Πάμε να πούμε τη δικιά μας την πρώτη είδηση, λοιπόν. Επειδή ξεκίνησε, λέει, η αναζήτηση τμήματων ελληνικού αγάλματος. Ακούστε τι έγινε. Ένα ελληνικό αγάλμα ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια παράνομης ανασκαφής στην Κιουτάχια της Τουρκίας τον περασμένο Απρίλιο. Το άγαλμα, το οποίο είναι 610 κιλά σε βάρος και 2,8 μέτρα σε ύψος, θεωρείται ότι παρουσιάζει τη θεά Δήμητρα. Πρόσφατα, η Διεύθυνση του Μουσείου της Κιουτάχιας ξεκίνησε αρχαιολογικές ανασκαφές στην ίδια περιοχή σε συνεργασία με το Δήμο ΣΥΜΑΒ, προκειμένου να ψάξει για άλλα τμήματα του αγάλματος. Οι ανασκαφές, οι οποίες διεξάγονται εδώ και 4 μέρες μέχρι τώρα, έφεραν στο φως ένα κέντρο αποτέφρωσης, όπου νεκροί αποτεφρώνονταν και θάβονταν. Το κέντρο αποτέφρωσης χρονολογείται από τη Ρωμαϊκή εποχή. Ο διευθυντής του μουσείου, Μετίκ Τουρκουτζούν, είπε ότι οι ανασκαφές είναι Τουρκουτζούν. Έτσι λέει εδώ. Τουρκουτζούν. Μετίκ. Τουρκουτζούν. Είπε ότι οι ανασκαφές, λέει, συνεχίζονται σε μια έκταση 40 τετραγωνικών μέτρων και ότι εκεί βρέθηκαν και τμήματα του αγάλματος της θεάς Δήμητρας. Αυτό που παντού έχουν τα αγάλματα εκτός από εμάς. Ναι, ρε. Τι συμβαίνει. Γιατί οι Έλληνες είχαν κάνει πάρα πολλά στην αρχαιότητα, ας πούμε, έτσι, πολλά έτσι, τέτοια σπουδαία αγάλματα, τα οποία λίγο με τους σεισμούς, λίγο με την αναταραχή που είχε γίνει τότε παλιά στην Ελλάδα επί τουρκοκρατίας, τα μισά που όχι μόνο η τουρκοκρατία, και οι καθολικοί μόνο, όταν ήρθαν εδώ ναι, όλα, όταν, άρπαξαν πολλά. Βεβαίως, έχεις δίκιο. Όταν, ας πούμε, ο Ιουστινιανός είχε πει... Να μην πέταμε όλοι στους Τούρκους και οι καθολικοί όχι, όχι, έχουν όχι, όχι, κλέψει. Όχι, καμία σχέση. Τότε. Συγγνώμη, μου ήρθε πάλι να. Κυρία σα και εσύ. Κερδιστώ, μάλλον πρέπει να είναι από το ερκοντισιό. Τότε είχε γίνει, έχουμε χάσει, ας πούμε, τεράστια κληρονομιά από τα αρχαία μα, αυτού του αρχαίου αυτού θησαυρού. Αλλά να σου πω τη δουλειά, ας πούμε, ήθελα να κάνω. Αυτό δεν υπάρχει. Ευχαριστώ. Αλήθεια λέω. Αν δεν γινόμουν μοντέλο ή παρουσιάστρια, θα ήθελα να ήμουν αρχαιολόγο. Να σκαβά. Ινδιάνα Τζόουνς. Ναι. Το είχα μέσα στο μυαλό μου, το θέλω πολύ, αλλά δεν έχει επαγγελματική αποκατάσταση. Πόσο γρήγορος είναι αυτός. Σαν τη Λάρα Κρόφτ σε έβλεπα εγώ. Ναι. Το έχεις κάνει ούτε ή άλλως αυτό. Ποιο, πότε κάνει. Τη Λάρα. Ναι, αλλά... Με το ποδοσφαιρικάκι. Ναι, αλλά αυτό ήταν άλλο, αυτό είναι μια διαφήμιση. Αλλά να ντυθείς έτσι, δεν θα ήταν ωραίο.
Να ντυθώ Λάρα Κροφτ και να πάω να κάνω την ανασκαφή. Περίμενε, ένα θα λεπτό. Θα με περάσουν για τρελή. Ένα λεπτό. Περάσουν τελείως για... Κάτι θα έχει λασκάρει εδώ πέρα, μες στον εγκέφαλο. Ωραίο επάγγελμα αυτό. Πολύ ωραίο επάγγελμα. Και όνειρό μου, ξέρεις τι θα ήταν, να πάω στις πυραμίδες εκεί στην Αίγυπτο, να χωθώ μέσα στην πυραμίδα και να ψάχνω για μούμιες. Ναι. Εκεί το τουταχαμό. Μπάντε ένα full screen τώρα έτσι στα γρήγορα. Παναγία μου, πρέπει να... Δεν έχουμε full screen. Δεν γίνεται. Δεν έχουμε. Κλείστο καλέ, δεν είναι. Δεν έχουμε full screen. Πώς το λένε, τι ήθελα να σου πω. Τι έπαθες. Τι έγινε καλέ, τι έπαθες. Τι έγινε. Α, οκ. Okay. Πάντως βρέθηκε, σου λέει εδώ. Αλλά κοίτα, κοίτα τι ωραία εδώ. Σταμάτα. Σταμάτα. Λοιπόν, 610 κιλά σε βάρος και 2,8 μέτρα, ε. Τόσο ήσουν. Βέβαια, όχι εγώ καλέ. Α. Το άγαλμα που βρέθηκε. Ξέρεις τι. Τι, για μπορεί να έχουν τα άγαλματα, αλλά δεν έχουν την ιστορία. Δεν έχουν ψυχή. Ή την ιστορία δεν την έχουν αυτοί. Ποια ιστορία, καλέ. Που, από πού έρχονται τα άγαλματα, ρε. Αυτό εννοώ. Ιστορία δεν τα έχουν αυτοί. Αυτές οι χώρες. Οι γειτονές. Εντάξει τώρα, ο καθένας η κάθε χώρα έχει και την ιστορία της. Ναι, αλλά γι' αυτό τα παίρνουν, γιατί δεν έχουν αυτό. Ναι. Κλέβουν, τώρα κοιτάζουν να πάρουν τα... Η Ισπανία έχει κανένα άγαλμα από την Ελλάδα, δεν το έχει. Γιατί, γιατί έχουμε σεβασμό. Κοίταξε, τώρα αυτή είναι μια πολύ στενάχωρη συζήτηση για το που θα πρέπει να είναι όλα αυτά τα άγαλματα και όλη αυτή η κληρονομιά μας. Όλη αυτή η πανάρχη θησαυρή, αλλά είναι τεράστια ιστορία. Άστο. Τεράστια. Πεθαίνω σιγά σιγά. Τι? Πεθαίνω σιγά σιγά. Γιατί καλά, τι είπα, σου κάνω αέρα. Όχι, που είμαι κρυωμένος, με την αμυγδαλές. Σαν την αναβύση και εσύ μια κρυώνεις, μια ζεσταίνεσαι. Αλήθεια, το παθαίνει και αυτή. Όχι, το είχε πει σε ένα τραγούδι. Έλεγε τρελαίνομαι, μια παγώνω, μια ζεσταίνομαι. Ναι, ωραίο τραγούδι. Ωραία η Δύση. Άμα το βρει ο Νίκος, σας το βάλει. Πάμε στην επόμενη. Όχι, πάμε να διαβάσουμε comments που εγώ δεν έχω διαβάσει. Α, δεν τα διάβασες, ναι, για να ιδέες. Πάμε να δούμε. Έχουμε την Ιγνατιόκ. Ιγνάτιος. Τι γράφει. Ο Ιγνάτιος. Το έχει ναι, αλλά αυτή άντρας, είναι εσύ. Άντρας. Το έχει γράφει τύπου Χιούβα εκκλησία. Κατάλαβες. Τις εκκλησίες δεν γράφουμε ένα Σι που είναι το σίγμα. Ναι. Αυτό το έχει γράφει έτσι. Σας παρακαλώ, πάτε little me salute. Η Ερτιόλα. Καλημέρα, γλυκάκια μου, σας λατρεύω τόσο πολύ. Είστε υπέροχοι, σας βλέπω κάθε μέρα. Σας παρακαλώ, βάλτε που είσαι νόης. Η Δήμητρα, καλημέρα, Φρανκ, καλημέρα, Μαντώ. Άκου. Κάνε το ξανά αυτό. Αυτό που έκανες. Το ελικόπτερο. Ναι. Αυτό είναι η χορευτική φιγούρα ελικόπτερο. Δώσε. Όχι, πάει το μαλλί. Είσαι ωραίος τύπος για... Για rave party. Γιατί? Για τα δεν είχες air condition. Να κάθεσαι δίπλα και εσύ όσοι. Σου φέρε δροσιά. Ναι. ο Άλεξ Φράγκ εδώ. Κοιμηθήκαμε στις 5 και ξυπνήσαμε στις 11 μόνο για να σας δούμε. Μπράβο, μια χαρά το μας. Είμαστε καλημερούδια, παιδιά, είσαι φοβερή, βάλτε λίγο One Direction να ξυπνήσουμε. Και αυτό που είπα πριν, ότι κλείσαμε τα 4 χρόνια, η γλυκερία μας λέει, ήμουν εκεί όταν το συνέλαβαν. Είχε γίνει χαμός. Σοβαρά. Πες μας περισσότερες πληροφορίες, ρε. Στείλε μηνύματα, όλα τα κουτσομπολιά. Στείλ τα τώρα. Η Εστέιση, καλημέρα σας, λατρεύουμε. Πολύ στο φοβερή. Μπάλτε για στιγμή, σας παρακαλώ. Η Αναστασία, καλημέρα, Φραν, καλημέρα, Μαντό. Όπως πάντα στο φοβερή και οι δύο, βάλτε λίγο Boys and Noise. Χριστίνα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα θα πάω στη Θεσσαλονίκη. Μια χαρά, καλά να περάσεις. Ου, τέλεια. Η ζωή είστε υπέροχη. Η ζωή είστε υπέροχη. Η ζωή είναι υπέροχη. Βασιλική, καλημέρα μέχρι και στις διακοπές. Σας βλέπω, πηγαίνω το απόγευμα στη θάλασσα γιατί το πρωί σας βλέπω. Και έχουμε πολλά άλλα comments, αλλά δεν θα προλάβουμε. Ευχαριστούμε, ρε κουτσουνάκια. Πόσα comments είναι αυτή σήμερα. Ναι, έχουμε πολλά comments. Τι έχετε πάθει. Καλό είναι, καλή. Λοιπόν, να σου πω, πάμε στη δικιά σου την αγαπημένη. Δηλαδή, όχι εχθές αγαπημένη, σου το είπα. Τελικά, από ό,τι λέει εδώ δεν πέρα, το ήξερε και επειδή όχι. Το ήξερε, λοιπόν, να το βάλω για να το μάθει Μαντώ. Λοιπόν, ακούστε εσείς δηλαδή. Παρετήθηκε από το Μέγα η Όλγα Τρέμι, παιδιά. Παρελθόν από το Μέγα Τσάνελ, έπειτα από πολυετή συνεργασία αποτελεί πλέον η Όλγα Τρέμι. Η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Μέγα. Τα έλεγα χθες, αλλά μετά δεν με πίστευε. Η οποία αναμένεται να γίνει επισήμως δεκτή από το επόμενο διοικητικό συμβούλιο του καναλιού.
Η Όλγα Τρέμι είχε συνεργασία για 10 σχεδόν χρόνια με το μεγάλο κανάλι. Αλλά το τελευταίο διάστημα υπήρξε έντονη συγγνώμη, είμαι συγχυσμένη, φημολογία που την ήθελε να επιθυμεί, λέει, να μην την επιθυμεί την ανανέωση της συνεργασίας της. Και είναι και αληθινή, δεν είναι ψεύτικη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συμμέτοχοι προσπάθησαν να την αποτρέψουν και να διαπραγματευτούν χωρίς αποτέλεσμα. Η διοίκηση, η οποία και υποθυμεί την παραγωγή της Όλγας Τρέμι στο κανάλι, σκοπεύει να της προτείνει την παρουσίαση μιας ενημερωτικής εκπομπής προκειμένου να παραμείνει στο δυναμικό του. Αν και επισήμως δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό ποιος θα την αντικαταστήσει, το όνομα της Μαρίας Σαράφου που ακούγεται έντονα και υπάρχει φημολογία πως η νεαρή δημοσιογράφος είναι αυτή που θα τη διαδεχτεί στην παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων. Που να βρούμε τόσο σκληρή γυναίκα να μας πει τις ειδήσεις. Να μην παθαίνει τίποτα, δεν λέει ότι πέθανε αυτός ή πέθανε το άλλο. Ανατικατάστατη! Ανατικατάστατη! Ούτε οι μπλεφαρίδες κουνήθηκαν όταν έλεγα είδηση. Θα μπορώ γιατί. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το λες αυτό. Επειδή ήταν αγέροχη φρανίτο μου, αδέκαστη. Τι ηλικία να είχα η Τρέμι. Δεν ξέρω, πάμε σε ένα break να κλάψουμε. Εγώ δεν κλαίω άλλο, αρκετά έχω. Εδώ είμαστε. Θα τραγουδήσεις άλλο τραγούδι. You are you make you beautiful. Φεύγουμε εδώ με οτίτιδα. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τη φίλη μας τη Δημητρούλα, η οποία ήρθε να μας δει από κοντά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άγγελε, σ' αγαπάμε. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά είμαι. Καλά. Ναι. Διακοπές τώρα? Μάλλον θα πάω Άνδρο. Από εκεί είσαι? Ναι, ναι. Να σου πω ρε, εσύ. Γιατί το λένε στο νησί Άνδρο? Γιατί ήταν μόνο άντρες? Όχι, γιατί είχε πάει πρώτα ένα. Όπως λες, πως ήταν μόνο γυναίκες. Νομίζω άνδρος. Κάπως ναι. Έτσι. Και γι' αυτό ονομάστηκε. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε αγάπη. Εγώ λέω να πάω φέτος στην Άνδρο. Να. Μας έχεις ζαλιστεί. Ισπανία, Ισπανία, μια Άνδρο, μια. Ισπανία, θα κάτσω, ναι. Αθήνα. Δεν θα πάω Ισπανία. Έλεγα να πάω Άνδρο που λες και μια εβδομάδα. Είναι ωραία, είναι ήσυχο νησί, δηλαδή έχει ωραίες παραλίες, ναι. Έχει θάλασσες. Mm-hmm. Πώς είναι σαν νησί, για πες μας δυο λόγια. Είναι πολύ ωραία. Θέλω να έρθεις. Έλα εδώ, Δήμητρα. Δεν τρέπεσαι. Άφησε την τσάδα. Είναι ασφαλαίος μέρος. Να φύγει. Έλα, έλα, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ. Να φέρουμε μια καρεκλίτσα. Έλα, σε φιλήσουμε. Εδώ έχουμε τη Δήμητρα. Δημητράκο μου. Λοιπόν, παιδιά, όσοι θέλετε να έρθετε εδώ στο πλατό, σας λέμε ότι μπορείτε να έρθετε όποτε θέλετε, να κάτσουμε παρεούλα. Εδώ το φιλαράκι μας η Δήμητρα θα κάτσει να μας κάνει παρέα, να πούμε και μαζί τις ειδήσεις, θέλεις. Να σχολιάσουμε και, καμιά ειδησούλα. Τι σπουδάζεις? Λοιπόν, σχολείο πάει. Σχολείο πάω. Α, σχολείο. Ναι, ναι. Σε ποια τάξη πας? Ακόμα. Δεύτερη ηλικία. Ότι το ξέρει η μαμά σου και ο μπαμπάς σου ότι είσαι εδώ. Σίγουρα. Ναι, ναι. Μην φοβάστε, την προσέχουμε εδώ τη Δήμητρα. Το οποίο πολύ μπορεί να, είναι να πάει κρυωμένη στο σπίτι. Τι λες, μωρέ, σταμάτα, μην τους ανησυχείς τους ανθρώπους. Έχει κολλήσει, έλα, πως θα δω, ξέρεις, μην έχεις πολλές επαφές από εκεί, γιατί θα σε κολλήσει τα μικροβιά του. Λοιπόν, για πες, πώς πήγε το σχολείο φέτος? Καλά, ευτυχώς πέρασε, ναι. Γράψαμε, ναι, καλά. Ναι. Τέλεια. Τι θες να σπουδάσεις? Δημοσιογραφία. Δημοσιογράφη, εντάξει. Θα έχεις ένα μέλλον. Ελπίζουμε. Όπως όλους εμάς. Σταμάτα, μωρέ, τι είναι. Εγώ σε όλους που λένε ότι θέλω να σπουδάσω δημοσιογραφία, του τα λέω. Συγγνώμη, πρέπει να ξέρω τι πάει. Τώρα, ο καθένας όμως... Έτσι δεν είναι, Άγγελε. Ο καθένας δεν ξέρει. Αν σπουδάσεις δημοσιογραφία, ξέρεις ότι θα είσαι όλη τη ζωή σου. Ας τον αναλύει. Τι ήθελα, ελπίζω πάντως, άμα σπουδάσεις με το καλό δημοσιογραφία, να σου φέρουμε γούρι έτσι που είναι και η πρώτη σου. Και πάει σε κομμάτι και να σκεφτείς. Γιατί έφυγε η Τρέμι? Θέλω να μας πασάρεις το επόμενο κομμάτι. Πες, πάμε σε επόμενο κομμάτι. Και αφιέρωσε το όπου θες εσύ. Όπου θες εσύ, αφιέρωσε το. Εκεί κοιτάς. Δεν ξέρω. Την κολλητή σου. Το αφιερώνω στην κολλητή μου και πάμε να ακούσουμε το άλλο κομμάτι. Έτσι, μπράβο. Αυτό δεν το έχω δει. Εκεί να δεις επιτυχία. Πω. Ναι, και άμα σου πω και μια παλιά που ήμουνα μελαχρινή, που ήμουνα πριν καλυστία, πιο παλιά. Θα κλάψεις. Θα κλάψεις που έκανα. Κάνω δίαιτα εδώ και 20 μέρες. Κάτι τέτοιο. Για τηλεμάρκετινγκ. Όχι, δεν ήταν τηλεμάρκετινγκ, ήταν διαφήμιση πολύ μεγάλου. Πολύ μεγάλη, ας πούμε, πολύ μεγάλου προϊόντος. Και εσύ δεν έχεις κάνει δίαιτα στη ζωή σου? Και έλεγα ποτέ. Όχι ποτέ. Εντάξει, εκείνες τις ημέρες η αλήθεια είναι ότι έπινα από αυτό το προϊόν 20 ημέρες. Είναι από αυτά τα προϊόν που καίει το λίπος.
Όχι. Καμία σχέση. Που σε βοηθάει να αποβάλεις τις τοξίνες από τον οργανισμό σου. Πολύ καλό, πολύ καλό. Και είχα δει αποτέλεσμα, αλλά δίαιτα δεν έκανα. Πες μου, τόσο καιρό και δεν μου τα λες. Πολύ καλό. Σίγουρα το ξέρεις, 100% το ξέρεις, παιδί μου. Θα στο βάλω να το δεις. Που λέει, αλλά καμία σχέση. Τέλος πάντων. Α, γιατί νομίζεις ότι έφυγε η Τρέμη? Γιατί τρέμει. Γι' αυτό. Γιατί... Α, γιατί νομίζω ότι έφυγε η Τρέμη. Δεν ξέρω. Είχε τους λόγους της, προφανώς. Δεν ήξερα καν ότι έφυγε. Λοιπόν, τι να κάνουμε, να πάμε να πούμε καμία είδηση. Πάμε, γι' αυτό είμαστε εδώ. Πάμε, πάμε. Λοιπόν, επεισόδιο σε μπαρ, παιδιά, έχει ο Πιστόριους. Ξέρεις ποιος είναι ο Πιστόριους? Όχι. Ο αθλητής εκείνος όπου δολοφόνησε την κοπέλα του. Υποτίθεται, δεν είναι σίγουρο. Υποτίθεται, ναι. Ότι είναι Αυστραλός που έτρεξε με, πώς το λέτε? Με πρόσθετα μέλη. Με πρόσθετα μέλη. Κάτι έχω ακούσει. Αυτός. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Σε καυγά έμπλεξε ο Όσκαρ Πιστόριους, ο οποίος εθεάθη σύμφωνα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Νότιας Αφρικής σε νυχτερινό κέντρο λίγες ημέρες μετά την διακοπή ως τις 8 Αυγούστου της δίκης για τη δολοφονία της συντρόφου του Ρίβα Στίτκαμπ. Όπως αναφέρει η Τελέγραφη, ο 28χρονος Ολυμπιονίκης είχε επεισόδιο με θαμώνα νυχτερινού κέντρου στο Johannesburg, ο οποίος δήλωσε ότι παρά Ολυμπιονίκης επιχείρησε να του επιτεθεί ενώ βρίσκονταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Μάλιστα, ο θαμώνας Jared Mortimer είπε ότι ο 27χρονος παρά Ολυμπιονίκης προσέβαλε τους φίλους του και την οικογένεια του Προέδρου της Νότιο Αφρικής και ότι εκείνος τον έσπρωξε με αποτέλεσμα ο Πιστόριους να πέσει στο πάτωμα και να παρεύουν οι μπράβοι του μαγαζιού που τον σήκωσαν. Σύμφωνα με όσα είπε ο Μόρτιμερ στην εφημερίδα Sun, ο παραολυμπιονίκης είναι πλάκι σε φιλονικία και με άλλους θαμώνες και οι υπεύθυνοι του ζήτησαν να φύγει από το κλαμπ. Καθόλου καλό για την δημόσια εικόνα του αυτό. Ο Πιστόριους, καλά, και αυτό που είχε κάνει πριν ήταν πολύ καλό. Καλά, δεν ξέρουμε ακόμα αν το έχει κάνει. Αποδειχθεί στο δικαστήριο. Ο Πιστόριους αυτός τελικά είναι... Αλητήριος, ε. Είναι μεγάλο... Αλήτης. Όχι αλήτη, είναι... Τι, τσαμπουκάς. Στην Ισπανία να το μεταφράσει λέει «ουνα χολίτα». Δηλαδή... Κοσμηματάκι. Κοσμηματάκι. Ναι. Ένα χρυσό. Διαμάντι και καλά. Ένα διαμάντι. Α, ναι. Είναι. Και καλό, ε. Καλό, κοίταξε, καλό τύπο. Για αυτά που έχει προσφέρει στον αθλητισμό, είναι. Εντάξει. Είναι, ας πούμε, παγκόσμιο πρότυπο και για αυτό, ας πούμε, την ιδιαιτερότητα που έχει. Αλλά εάν δημιουργεί τέτοιες συμπλοκές και έχει και καυγάδες και έχει κάνει, έχει διαπράξει αυτό το έντοιμα, τότε είναι παράδειγμα πρότυπο. Έμαθες ότι λένε ότι έχει κοπέλα τώρα. Όχι. Ότι μία φαν. Πώς μπορεί να έχει μία φαν ένα άνθρωπο που έχει κάνει αυτό? Όντως, έχει κοπέλα. Ναι, το έχει δει, αυτό το λένε. Ότι έχει βρει κοπέλα μέσα σε γράμματα, τηλεφωνήματα κτλ. Στη φυλακή. Ναι, ότι ξεκίνησαν έτσι, όπως παλιά. Δηλαδή, αυτή τη έστειλε γράμματα, μετά ξεκίνησα να μιλήσω στο τηλέφωνο μία φορά κάθε τόσο. Έχει πάει και την άλλη να κάνει τον μπις αμπις. Και μ' αρέσει που κάθεται. Που κάθεται και λέει και κλαίει ότι και καλά εγώ την αγαπάω τη συγχωρεμένη και ότι ήταν για μένα όλη μου η ζωή. Πανέμορφη. Κούκλα. Ήτανε και εστεμένη αυτή. Τι? Εστεμένη ήτανε. Παντρεμένη δηλαδή. Όχι δηλαδή... παντρεμένη, καλέ, εστεμένη ήτανε... Τι του πόναγε? Όχι, δεν της πόναγε κάτι, ήτανε βασίλισσα της ομορφιάς. Α, ναι. Βέβαια, βέβαια. Η Ρίγα. Ποια Ρίγα? Ρίγα τη λένε, όχι η Ρίγα Φεραίου. Ρίγα. Τι λένε? Τη Ρίγα, καλέ. Η πρώη τη λένε Ρίγα. Ρίγα, εδώ, όπως είχε ο Φράνς Μπλούζα. Ριγέ είναι αυτό. Ρίγα, οριζόντα. Ρίβα, καλέ, τη Ρίγα. Α, Ρίβα. Λέω κι εγώ Ρίγα. Ρίβα, τη Ρίγα, τη Ρίβα. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, τι να πούμε. Τώρα, αν νεπλάκι πάλι σε τέτοιο επεισόδιο σε μπαρ έκανε εκεί τις μαγκές του, κακό δικό του κάνει. Θα πρέπει να προσέχει. Εγώ δεν ήμουνα. Άμα θέλει να αθωθεί στο δικαστήριο. Τι να πεις. Εδώ στην Ελλάδα έχει γίνει κάτι τέτοιο? Ποτέ? Κάποιος, ας πούμε, που να έχει... Κάποιο δημόσιο πρόσωπο που να έχει δολοφονήσει κάποιον άλλο. Όχι, να τσακωθεί άσχημα σε κλαμπ και τα λοιπά. Γιατί εδώ στην Ελλάδα, εγώ νομίζω ότι κρύβουν πάρα πολύ τα άτομα που είναι στη τηλεόραση. Έχουν ακουστεί ότι έχουν γίνει αρκετοί καυγάδες, αλλά εκτός των φωτογραφικών φλάς και της τηλεόρασης, της κάμερας. Μήπως εδώ στην Ελλάδα κάνουν όπως... Έκαναν παλιά με τα διπλώματα οδήγησης, λαδώνουν για να μην φαίνονται τα αυτοκίνητα. Α, ναι, όλα παίζουν ρε, εσύ, σίγουρα.
Σίγουρα θα ναι. έχουν γίνει, ναι. Δεν μπορεί. Εσύ στη Λάδο είσαι ποτέ. Όχι, γιατί εγώ δεν έχω κάνει. Καθαρόδερμα είσαι εσύ. Καθαρόδερμα, καθαρό ουρανό αστραπέ, δεν φοβάται. Καθαρόδερμη. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη μα είδηση. Σήμερα έχουμε σκοπό να τι πούμε όλε. Α! Γιατί έχουμε καιρό να. Αλλά δεν μα βλέπω. Να τι λέμε. Έλα, πε άλλη. Λοιπόν, πάμε στη Βραζιλία σε ένα γυροκομείο που ενδέχεται λέει, να φιλοξενήσει έναν άνδρα ο οποίο είναι 126 ετών. Ακούστε. Ένα γυροκομείο της Βραζιλίας πιστεύει ότι φιλοξενεί το μεγαλύτερο σε ηλικία άνθρωπο του πλανήτη. Έναν πρώην εργάτη της γης, γιο μιας σκλάβας, ο οποίος αναφέρεται σε δικαστικά έγγραφα... Τι, έχει μια σκλάβα. Ναι, ήταν ο γιος μιας σκλάβας. Αναφέρεται, λέει, ότι είναι γεννημένος πριν από 126 χρόνια. Την εποχή δηλαδή της αυτοκρατορικής περίοδου, δηλαδή όταν η Βασίλισσα Βικτόρια κυβερνούσε την Βρετανική Αυτοκρατορία και πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ήταν ο Κλίβελαντ. Άκου από πότε ζήρε ο άνθρωπος. Το πιστοποιητικό γέννησης και η ταυτότητα που εξέδωσε ένας δικαστής το 2001 δείχνουν ότι ο Ζωζέ Αγκουινέλο Ντος Σάντος, ο οποίος σήμερα ζει στον οίκο Ευγυρίας Βίλα Βισεντίνα, στο Μπαρού της Βραζιλίας, γεννήθηκε στις 7 Ιουλίου του 1888. Περίπου δύο μήνες μετά την κατάργηση της δουλείας στη χώρα, ανέφερε ο υποδιευθυντής του γυροκομείου, Σέζερ Σεκιέρα. Τι έχει βάλει, Γιατί βάλε... Δημοτικά. Αυτό δεν είναι δημοτικό. Αυτό είναι ποντίκιο, πώς το λέτε. Τι ποντίκιο, ρε. Πόντιο. Όχι, νησιώτικο. Ποντίκιο, είναι. Πώς τα λένε. Πώς? Νησιώτικο. Όχι αγκούριο. Για καγκούρια πας στο Μουρνάζι, όχι στα νησιά. Το βάλει γιατί σου λέει πέρασαν τα νιάτα. Λέει μέσα ο στίχος. Αλλά αυτό δεν το λένε πόντιο. Αχ, να ήταν πουλί μου ποντίκιο, δύο φορές. Πώς το λένε, ποντίκιο δεν υπάρχει ένα χορό. Πόντιο. Ποντιακό καλέ. Ποντιακό. Ποντίκιο. Ποντιακό. Σιγά μην είναι και γάτιο. Λοιπόν, φαντάζεσαι τώρα, πάντως εγώ δεν θα ήθελα να ζήσω 126 χρόνια. Όχι. Πα, σε με καλέ, τι να κάνω, ταλαιπωρούμε. Καταρχήν, όταν είσαι υπερονόβιος, έχουν πεθάνει... Νόβια, ναι, ξέρεις ότι νόβια είναι το αγοράκι σου, στα ισπανικά. Όχι. Υπερονόβιος. Ναι, αλλά το νόβιο είναι το αγοράκι. Ναι. Εδώ λέμε ότι υπερονόβιος είναι αυτός που έχει ζήσει πολλά χρόνια. Λοιπόν, και έχει ξεπεράσει τον αιώνα. Όταν λοιπόν είσαι τόσο μεγάλο σε ηλικία, καταρχήν έχει θάψει όλους σου τους συγγενείς και όλους σου τους φίλους. Σιγά. Και μένεις μόνος σου. Όχι, κάνεις καινούριους φίλους. Πώς και όχι. Το Facebook, γιατί το έχει. Μένεις μόνος σου. Τα παιδιά σου υποτίθεται ότι είναι ζωντανά. Δηλαδή, εσύ που θα είσαι 120 χρόνια και θα είσαι έτσι, λες. Καλά, εγώ θα είμαι μούμια, καλέ. Μούμια, τελείως. Αλλά δεν θέλω να ζήσω 126 χρόνια. Δεν θέλω. Τι γελάς, καλέ. Φαντάζεσαι όμως να ανακαλύψουν κανένα φάρμακο το οποίο να επιμηκύνει το μέσο όρο ζωής και να πεθαίνουμε όλοι εκεί γύρω στα 150. Ναι, πάω να πάρω εγώ τη μάνα μου, μήπως το ξέρει. Πάμε σε ένα break. Έλα, ναι. Είναι παλιό το τραγούδι. Ναι, αυτή είναι. Σ' άρεσε φωνή της. Την έχω βαρεθεί λίγο. Σαν παιδάκι. Σαν τραγουδάει παιδάκι τύπου. Λέει. Τα δικά του, Διάβασε ρεφράν ή το μου τα μηνύματα. Συγγνώμη, το I need your love τη Ellie Goulding. Δούλευα εγώ ακόμα σε κατάστημα με ρούχα όταν μπήκε αυτό το τραγούδι. Είναι πολύ παλιό. Εντάξει, εδώ στην Ελλάδα όμως είχε έρθει τότε. Παλιό είναι. Ένα τραγούδι για να είναι καινούριο πρέπει να έχει μολυβγεί ένα μήνα πριν. Ένα μήνα. Να σου πω ρεφράν, γιατί διάβασε τα επόμενα. Δεν μπορώ να διαβάσω άλλα μηνύματα, συγγνώμη σήμερα. Δεν μπορώ. Θα του φύγει καμία. Θα μου φύγει. Αδιάκριτη! Λοιπόν, ωραία, πάμε στο Twitter. Η Σοφίνα μας λέει, ναι, έχει και τους One Direction ότι κλείνουν τα 4 χρόνια. Χρόνια πολλά. Η Mrs. Malik μας λέει, καλημερούδια κουτσουνάκια μου, μία φορά δεν κατάφερα να σας δω χτες και μου λείψατε. Έχω λιώσει με την τρέμη, χαχαχα, γέλεγε. Ευχαριστούμε πολύ. Τρέμι. Η Mrs. Irwin μας λέει, τι τραγουδάρες που, έχετε, που έχει βγάλει η Βύση, ρε παιδιά. Αχ, τρέμει που είναι τρέμει τώρα. Επίσης η Miss Irwin λέει ότι λατρεύει τις ιστορίες σου, Φρανίτο. Αυτά τις ιστορίες που λες. Η Δέσποινα μας λέει, σταμάτα! Βρωμιάρη, βρωμιάρη! Φύγε, δεν έχει. Φύγε, βρωμιάρη. Λοιπόν, η Δέσποινα μας λέει, καλημέρα, βάλτε λίγο Demi Lovato, σας παρακαλώ και μπράβο στα 13 χρόνια από το Brooklyn. Στα 13 χρόνια, στα 13 χρόνια, συγγνώμη. Η Neil's wife μας λέει, καλημέρα, μπορείτε σας παρακαλώ να βάλετε One Direction. Άμα μπορούσαμε θα βάζαμε. Μπορούμε να βάλουμε One Direction.
Νίκο, προλαβαίνουμε. Η Σουζάνα, η φίλη μας, μας έστειλε το φιλαράκι της, το κουτσούνι που είναι, εντάξει, λες και είναι, τι να πω, από κάρτ ποστάλ, το φίλο της το Χάρη, ο οποίος είναι αυτός. Τι είναι αυτό? Γατί. Άσε να δω. Έχω και εγώ γάτα. Σάρε, έχεις και εσύ γάτα, όντως. Τι. Πόσο χρόνο. Τι γάτα. Άσε να δω. Αντούρια. Α, sorry. Α, έχει ωραίο τρίχωμα. Ναι. Δεν είναι καραμιδό γάτο. Πόσο χρόνο είναι? Δύο. Δύο, είναι μικρούλα, ε. Ναι, ναι. Θηλυκή είναι. Μικρούλα, αλλά... Παχουλούλα, την ταΐζεις πολύ. Τέπε, τρώει μόνη της. Τι είναι, αρσενικιά? Θηλυκιά. Πώς τη λες? Μπέλα. Η Μπέλα. Ναι, ναι. Η Μπέλα. Να μας τη βγάλεις μια φωτογραφία, να μας τη στείλεις, να τη δείξουμε στα παιδιά. Ναι. Επίσης μας λέει, Φραν, τραγούδα το Story of My Life, να γελάσουμε λίγο. Πόσο γρήγορος. Γιατί μου είδη. Πόσο γρήγορος. Πώς θα στείλω. Με ένα διαφορετικό τρόπο που δεν έχουμε ξανακούσει. All day. Διαφορετικό είναι. Λοιπόν, πιο ηλέκτρο τύπου, έτσι. Η Μαργαρίτα μας λέει καλημέρα, μα το θέλω την μπλούζα σου. Στέλνε μου μηνυματάκι να σου πω από που την πήρα να την πάρεις κι εσύ. Ο Χόρχε μας λέει ποιον καναπέ διαλέγετε μιας και σας έβλεπα. Ποιον καναπέ διαλέγετε μιας και σας έβαλα σπίτι μου. Έλα, δώσ' το καλύτερο. Ωραία. Λοιπόν, ο Χόρχε μας λέει ποιον καναπέ διαλέγετε μιας και σας έβαλα σπίτι μου. Και καλά και αυτά που λέγαμε πριν. Τι είναι αυτή τη φώτο? Διαλέγω το πιο άνετο καναπέ. Τι είναι αυτή τη φώτο? Αυτή που έχω στο site του ΜΑΤ. Και τι γράφει? Η Ιφηγένεια μας λέει καλημέρα σας κουτσούνια, δεν πρόλαβα να σας, δεν πρόλαβα σας δω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, Ζουζούνα μου. Ναι. Η Neil's Wife μας λέει καλημέρα και από τις Greek Directions. Κοιτάξτε λοιπόν εδώ τι έχουν κάνει οι κοριτσάρες μας. Έχουν πάει, πού έχουν πάει, στο ΆΚΑ, που είπα. Okay. Και έχουν μαζευτεί όλες. Αυτό δεν είναι όταν πήγαν Γερμανία που πήγαν... Όχι, όχι, έχουν μαζευτεί όλες και θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα στους One Direction να έρθουν εδώ στην Ελλάδα. Μπράβο, κορίτσια, καλά κάνετε. Ελπίζω να σας δουν έτσι και να πάρουν την πρωτοβουλία και να έρθουν επιτέλους. Να έρθουν, να έρθουν. Εγώ δεν πήγα. Επίσης μου λέει Mrs. Irwin, ακούγεται πίσω Ariana Grande. Προφανώς είναι τραγουδάκι που βάλαμε πριν. Ναι. Φρανίτο λέει πάρε με μαζί σου Ισπανία επίσης. Πότε θα πάω? Όταν πας εσύ πάρτινα. Λοιπόν, η Μερούλα μας λέει καλημερούδια παιδιά. Καλημέρα και στη Δήμητρα. Σου στέλνει η Μερούλα φιλάκι σε ένα Δημητράκι. Η Neil's Wife μας λέει θα ήθελα να ζητήσω να πείτε στην ομάδα One Direction να σταματήσουν τους τσακωμούς μεταξύ τους. Ευχαριστώ. Κορίτσια! Καλέ, κορίτσια. Κορίτσια! Τι γίνεται, πες γιατί, το, μαντώ. Γιατί τσακώνεστε καλέ μεταξύ σας, υποτίθεται ότι είσαστε ενωμένες, όλο το fan club μαζί για να τους φέρουμε εδώ στην Ελλάδα. Μπας και καταφέρουμε και έρθουν εδώ σε καμία περιοδία. Δεν θέλω να τσακώνεστε μεταξύ σας, τι είναι τώρα αυτά. Η μία μπορεί να της αρέσει ο ένας, η μία μπορεί να της αρέσει ο άλλος. Εσένα ποιος αρέσει? Ο αυτός που σου είπα. Ποιος, πες το, έμαθες το όνομα. Όχι, ο Μάλικ. Αμπα. Ναι, αυτός μου αρέσει πιο πολύ. Δεν ξέρω γιατί, μου αρέσει πιο πολύ από όλους. Λοιπόν, η Σοφίνα μας λέει, ρε Μαντώ, δεν είναι τεάκι, αχωνία λέει, θα τον παντρευτώ κάποια μέρα και μας έχει στείλει εδώ τη φωτογραφία του. Είναι ωραίο παιδί. Κάποια μέρα θα έρθει η Ελλάδα. Η Μαργαρίτα επίσης μας λέει, θέλω να έρθω στην εκπομπή μια μέρα, όποτε θέλεις, εννοείται. Η Μίνα μας λέει καλημέρα από Χαλκίδα, η Έρη μας λέει καλημέρα, βάλτε και κανένα καινούριο τραγουδάκι να ξυπνήσουμε. Η Έρικα μας λέει «Γεια σας αγάπες, αχ, θέλω κι εγώ να έρθω στο στούντιό σας μια μέρα, σας λατρεύω». Να έρθεις! Όποτε θέλετε να έρθετε. Η Σοφίνα μας λέει «Βοηθήστε μας στο Giga Lies να γίνει πραγματικότητα το όνειρό μας». Τι? Τι ακριβώς είναι αυτό, δεν έχω καταλάβει. Ούτε εγώ. Θα γίνει ένα διαγωνισμό, κάπου τον είδα ρε σε αυτόν τον διαγωνισμό, αλλά δεν θυμάμαι τι ακριβώς είναι. Επίσης η Σοφία μας λέει δεν είναι θεάκι, θέλω γνώμες, εννοείται, το είπα και πριν. Η Never Stop Dreaming μας λέει καλημέρα κοτσινάκια, είστε υπέροχοι, ερώτηση της ημέρας. Ποιο τραγούδι σας έχει κολλήσει? Ποιο τραγούδι σου έχει κολλήσει σε ένα Φρανίτο? Εμένα. Τώρα τελευταία. Το τελευταίο του Coldplay μ' αρέσει. Το Magic. Όχι. Το A Sky... Α, το Sky... Ωραίο τραγούδι αυτό. Πολύ ωραίο. Και κλαίω και όλα. Εμένα ξέρεις ποιο μου έχει κολλήσει? Εμένα παιδιά μου έχει κολλήσει. Γιατί είναι ρομαντική ψυχή γι' αυτό.
Εμένα μου έχει κολλήσει το δρόμο αγάπης. Είμαι πολύ ευαίσθητο το τελευταίο. Τη Ζωζεφίν, του Ότζι και του DJ Cass. Πω, πέστα. Τραγουδάρα είναι αυτή, καλοκαιρινή. Τέλειο. Έχουμε ένα γάλο. Λοιπόν, αυτό και λέω και το τελευταίο. Η Φλωρεντία μας λέει καλημέρα, παιδιά. Φρανίτε, σου αγαπώ, μαντώ, όπως πάντα θεά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Έχουμε ένα γάλο. Που μιλάτε από τους One Direction, πάμε να το πούμε. Πάμε. Οι One Direction συνεργάζονται με τον DJ Hardel για τον dance τραγούδι United. Που είναι διαφορετικό από αυτά που μας έχει συνηθίσει το συγκρότημα. Λέγε, σας άρεσε ακόμη, αν προτιμάτε κάτι άλλο πιο pop. Και μας είπε το 84% ότι το προτιμάει. Κάτι άλλο πιο pop. Όχι, ότι της αρέσει αυτό. Α, τους αρέσει, ναι. Να μην αλλάξουν κάτι. Όχι, δηλαδή. Ότι αυτό το single και τώρα αυτοί, είναι το καλό. Αυτή που δεν τους αρέσει. Αυτοί που δεν τους αρέσει, μας λένε ότι όχι άλλο κάρβουνο μας γράφουν, όχι άλλο κάρβουνο μας ξαναγράφουν, μα πιο κατέστρα. Ναι. Ακούει One Direction. Όχι. Έλα, τώρα είναι άσχημο αυτό. Μην τα λέτε αυτά, καλέ. Δεν τα λες. Ο καθένας έχει τις προτιμήσεις. Άλλοι λέει, I really don't care. Φυσικά, δεν με νοιάζει. Ναι. Δεν το έχω ακούσει, αλλά μάλλον θα είναι καλύτερο. Εντάξει, οι απόψεις δίστανται, λοιπόν. Τελειώσαμε και σήμερα, Φρανίτο. Αυτά είχαμε να σας πούμε, παιδιά. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, ακριβώς εδώ στις 11 η ώρα το πρωί. Ναι. Εχθές μίλησα με την Ευρυδίκη. Τι είναι Ευρυδίκη, τη δικιά μας. Ναι, που είναι στο Μάδα Αλβανία. Λέει ότι η superstar του Μάδα Αλβανία μας βλέπει συνέχεια, η Φατμά. Αλήθεια, λες. Φυλάκια στη Φατμά. Φατμά. Να στείλω εγώ φυλάκια στην Ευρυδίκη. Και στην Ευρυδίκη. Και στην Ευρυδίκη, ναι. Ευρυδίκη, πεθάνεις, αγαπάμε, ρε. Άντε γύρνα πίσω, έλα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό ήθελα να το πω πριν να τελειώσουμε. Του είπα ναι, ότι καλά θα το στείλω φυλάκια. Αύριο στις 11 εδώ και πού αλλού. Και στο YouTube μπορείτε να μας δείτε όσοι χάσατε. 8 ώρα. Λοιπόν, ο YouTube. www.youtube.com/. Όχι, τελεία. Τελεία. Com, κάθετος. Κάθετος. Mad TV Greece. Μπιέ! Τα λέμε, παιδιά, άντε, τσάω!